Γιάννη, σε όλη τη σειρά των play-off, το σλόγγαν της Λαμποράλ ήταν «Κάντε το αδύνατο, το κάνατε» και τώρα το σλόγγαν που υπάρχει είναι «Αν μπορεί να το πετύχει». Το ερώτημα είναι «Μπορεί η Λαμποράλ» και μόνο που είναι εδώ πλέον είναι η πετυχημένη ομάδα. Όχι, δεν ήρθαμε εδώ για να καθίσουμε και να πούμε ότι είμαστε πετυχημένη ομάδα από τη στιγμή που ήρθες. Είμαστε τόσο ευχαριστημένοι, χαρούμενοι σίγουρα, αλλά από εκεί και πέρα η ομάδα έχει δείξει και εμείς οι ίδιοι παίκτες έχουμε δίψα για να διακριθούμε και να παίξουμε απέναντι στη Φενέρμπαξε που είναι φαβορί. Εντάξει, είναι το φαβορί, είναι με μεγαλύτερο μπάτζεκ, αλλά μπάσκετ παίζουμε και οι δύο. Οπότε θα κοιτάξουμε αύριο να είμαστε πρώτα απ' όλα. Ξέχασα να πω ότι θα έχουμε και τον Φαμπιάν, τον Κοζέρ που είναι για μας σημαντικός παίκτης. Θα είμαστε όλοι έτοιμοι να παίξουμε για να κερδίσουμε το παιχνίδι. Είσαι από τους πιο έμπειρους παίκτες της ομάδας σου σε τέτοιες καταστάσεις, σε Final Four. Όσα έχεις ζήσει εσύ, όλοι μαζί οι υπόλοιποι δεν το έχουν ζήσει όσον αφορά την τελική διοργάνωση, την τετράδα. Ποια είναι η πρώτη κουβέντα που τους λες όσον αφορά αυτό, ποια είναι η πρώτη εμπειρία που τους μεταφέρεις πριν από αυτά τα παιχνίδια? Η αλήθεια είναι ότι έχω την περισσότερη εμπειρία, εγώ και ο coach Περάσοβιτς. Όλη τη σεζόν, στην Ευρωλίγα ειδικά, σε όλα τα παιχνίδια προσπαθούσα να τους πείσω και να τους δώσω να καταλάβουν αυτό που, εντάξει, η εμπειρία αποκομίζεται με τα παιχνίδια και με τα χρόνια. Αυτό που τους έλεγα ότι έχουμε, ξέρεις, την ελπίδα, τη διάθεση να πάμε να κάνουμε κάτι καλό. Τώρα έχω ξεκινήσει ήδη, ότι τους λέω μάγκες, έχω βρεθεί ήδη άλλες 4 φορές, το κέρδισα πέρυσι με τη Ρεάλ, το έχασα άλλες 3 φορές, αλλά είναι, η στεναχώρια θα είναι μεγάλη, οπότε να τα δώσουμε όλα από μέσα μας και τότε δεν θα στεναχωρήσεις τόσο πολύ, θα είναι η στεναχώρια της ΣΥΤΑΣ, αλλά αν τα δώσεις όλα από μέσα σου θα είσαι χαρούμενος και ευτυχισμένος. Πώς θα τους κάνεις, πώς θα τους πείσεις όμως όταν είσαι τα 2-13 και παίζεις point guard? Αυτά το είπε ο coach, σεβαστό, ο Ζέλικο. Εντάξει, τι να πω. Η δουλειά μου είναι να κάνω αυτό που κάνω όλη τη σεζόν μέσα στην ομάδα και να καταφέρω να το κάνω ακόμα και αύριο. Πόσο περήφανος είσαι που παρά το ότι δεν υπάρχει η ελληνική ομάδα αυτή τη φορά στο Final Four, υπάρχει πολύ έντονο το ελληνικό στοιχείο ως ενεργό στοιχείο, δηλαδή παίκτες και προπονητές? Όπως βλέπεις, δηλαδή, είναι ο κόουτς ο Μπαρτζόκας, είναι ο Ιτούδης, είναι ο Σλούκας. Από τη δικιά μου πλευρά το έχω πει ότι αισθάνομαι πολύ και δικαιωμένος και χαρούμενος που βρίσκομαι πρώτα απ' όλα με μια ομάδα η οποία ήταν όχι outsider, όχι όταν περάσαμε στο top 16. Ούτε καν την υπολογίζανε να κάνουμε 5-3 νίκες, αλλά δείξαμε μέσα από τη δουλειά, είπαμε, και δεν το βάλαμε κάτω και είμαστε εδώ. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη.